Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ακόμη ο 15χρονος που δέχτηκε άγρια επίθεση bullying από συμμαθητές του στο Αρσάκιο Ψυχικού. Ο Σκάι επικοινώνησε με τη μητέρα του αγοριού, που αποκαλύπτει ότι οι επιθέσεις είχαν ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό. Από το Δεκέμβριο βλέπω το παιδί μου με τικ, το οποίο το έχει κάθε φορά που έχει μια ψυχολογική πίεση. Το είχε και πέρυσι. Τον ρωτούσαμε τι συμβαίνει στο σχολείο. Δεν μας απέκρυψε κάτι. Συμβαίνει κάτι, μας είπε, αλλά θέλω να το διαχειριστώ μόνος μου. Το συγκεκριμένο γεγονός ήταν ακαριαίο. Δεν θα μπορούσε να το διαχειριστεί μόνος. Τηλεκτική βία τη διαχειριζόταν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν γινόταν. Σύμφωνα με τη μητέρα, υπάρχουν μαθητές του σχολείου που υποστηρίζουν τους θύτες. Έχει εκδηλώσεις υποστήριξης και συμπαράστασης. Υπάρχουν όμως και αντιδράσεις, πιο μεμονωμένα περιστατικά βέβαια, από μαθητές του σχολείου που υποστηρίζουν τους θύτες. Νομίζω ότι προσπαθεί ακόμη να το διαχειριστεί. Έχει μεταπτώσει στην ψυχολογία του. Άλλες φορές είναι πιο αισιόδοξος και άλλες φορές χάνεται στις σκέψεις του. Δεν δέχθηκε απλά bullying ή σχολικό εκφοβισμό. Δέχθηκε άγρια ξυλοκοπήματα και βαριές επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Η βούληση της οικογένειας είναι να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες του εποπτικού περιβάλλοντος, γονείς και δαιμόνες του σχολικού περιβάλλοντος, της διεύθυνσης του σχολείου και όποιου ήταν υπεύθυνος για την ασφάλειά του. Η μητέρα στρέφεται και κατά του σχολείου που το κατηγορεί για συγκάλυψη. Προσπαθούν να υποβαθμίσουν τη βαρύτητα του συμβάντος στο σχολείο. Έχουν τη διάθεση να τα συγκαλύψουν. Μέχρι σήμερα τηρούν σιγή ηχθείως και προτάσουν την ΕΔΕ και τα πειθαρχικά. Αυτές είναι πρακτικές προηγούμενου αιώνα. Το 2023 δεν μπορεί να υπάρχει μια στάση απομάκρυνσης από το συμβάν. Εάν δεν είχαμε πάει στην αστυνομία, θα το είχαν βάλει κάτω από το χαλί και αυτό. Είμαι βέβαιη. Την ερχόμενη Τρίτη συνεδριάζει ο Σύλλογος Διδασκών των Αρσακίου και στη συνεδρίαση έχουν κληθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι μαθητές, οι δράστες, το θύμα αλλά και οι κηδεμόνες τους. Είναι μάχη που δίνουμε όχι μόνο για το παιδί μας, αλλά και για να μπορέσουμε να φέρουμε στην επιφάνεια μια μάστιγα που ταλαιπωρεί οικογένειες και παιδάκια. Παράλληλα, προχωράει και η ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει και άλλες καταγγελίες για παρόμοια περιστατικά στο ίδιο σχολείο.